κυβέρνηση αποφάσισε προεκλογικά να πάρει, να μετακινήσει 526 τραυματιοφορείς πρώην σχολικούς φύλακες πίσω στους δήμους, στα σχολεία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τι έχει να γίνει, το χάος που θα επικρατήσει στα νοσοκομεία. Ήδη οι ασθενείς κινδυνεύουν την ημέρα της εφημερίας στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς να τους εξυπηρετήσουν. Γιατροί, νοσηλευτές, συνοδοί, καθαρίστριες, φύλακες κάνουν την τραυματιοφορία λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό. Σήμερα υπηρετούν 2.200 τραυματιοφορείς σε 4.600 οργανικές θέσεις. Η κυβέρνηση μας υποσχέθηκε προσλήψεις και αντί αυτού πέρασε ένα νομοσχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών που μετατάσσει 526 τραυματιοφορείς, πρώην σχολικούς φύλακες από τα νοσοκομεία στους δήμους. Τα νοσοκομεία, εάν φύγουν αυτοί, οι συνθήκες νοσηλείας και εργασίας θα είναι επικίνδυνες. Οι ασθενείς δεν θα μπορούν να μεταφερθούν. Ο εξοπλισμός είναι διαλυμένος. Ασανσέρ πέφτουν, τα καρότσα, τα φορεία είναι διαλυμένα.